Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις επιδοτήσεις, καθώς αύριο μπαίνει ζεστό χρήμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων δικαιούχων αγροτών σε όλη τη χώρα. Το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο χώρας, εκ των οποίων τα 70 εκατομμύρια αφορούν το νησί μας. Χρήματα που πραγματικά τα περιμένει ο αγροτικός κόσμος για να του δώσει μία ανάσα στις δύσκολες μέρες που περνάει. Έχουμε μία ενημέρωση αύριο τις απογευματινές ώρες. Θα μπουν οι επιδοτήσεις. Όσοι έχουν κάρτα θα μπορέσουν να την πάρουν. Οι ανάγκες των αγροτών είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θα είναι μία ανάσα στον αγροτικό τομέα. 26 του μηνός είναι Παρασκευή. Οπότε να περιμένουν από αύριο η παραγωγή που είναι στην Πειραιώς την καταβολή και στις επόμενες μέρες θα γίνει και στις υπόλοιπες τράπεζες που είναι συνδεμένες με το σύστημα του ΟΣΔΕ. Εν τω μεταξύ, ζωντανεύει ο εφιάλ της κατάσχεσης μέρος της επιδότησης για όσους αγρότες χρωστούν, ωστόσο θετική εξέλιξη χαρακτηρίζεται η επικείμενη ψήφιση τροπολογίας στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία θα υπάρχει ένας ετήσιος ακατάσχετος λογαριασμός μέχρι 15.000 ευρώ. Έπρεπε να έχει ψηφιστεί για να μην χάσουν οι παραγωγοί την πρώτη δόση που θα μπει αύριο. Θεωρούμε ότι αυτό θα έχει ψηφιστεί και θα έχει ολοκληρωθεί πριν τις 14 Δεκεμβρίου που θα μπει η δεύτερη δόση της ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2018. Άρα λοιπόν κινδυνεύει η πρώτη καταβολή, δεν κινδυνεύει η δεύτερη, αυτό μας λέτε. Θεωρώ ότι η δεύτερη δεν θα κινδυνεύσει γιατί θα έχει περάσει. Την ίδια ώρα, αγανάκτηση και οργή προκαλεί στον αγροτικό κόσμο η εκ νέου οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, σύμφωνα με την οποία 58 περιοχές της Κρήτης εξαιρούνται πλέον από την εξωτική αποζημίωση, ποσό που μεταφράζεται μόνο στον νομό Ηρακλείου σε 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η λίστα με τα χωριά που μένουν εκτός εξωτικής από το 19 πλέον. Είναι 31 για το νομό Ηρακλείου. Όταν χάσουν χωριά της ενδοχώρας 4 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι ο προσανατολισμός του είναι κυρίως γεωργικός, είναι θέμα. Φέτος δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την εξωτική. Από 1η-1η όμως του 19 αλλάζει ο χάρτης της εξωτικής. Αυτό είναι άδικο και καταχρηστικό. Όταν μιλάμε για εξωτική, μιλάμε για περιοχές που αντιμετωπίζουν καλλιεργητικά προβλήματα. Και όλη η Κρήτη κυριολεκτικά καλλιεργεί πάνω στα βουνά και στους γκρεμούς. Επομένως, αν αυτά δεν είναι μειονεκτικά, τι είναι μειονεκτικό? Και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας εξαιρέθηκαν 19 δημοτικά διαμερίσματα με τον Δήμαρχο Ζαχαρία Καλογεράκη να κάνει λόγο για μεγάλο πλήγμα. 58 περιοχές της Κρήτης θα μείνουν εκτός εξωτικής. Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα και το λαό μας, με επιστολή μου χθες στον Υπουργό, η οποία κοινοποιήθηκε και στους βουλευτές του νομού Ηρακλείου, ζητάμε να μην ισχύσει η απόφαση του Υπουργείου και να μην προχωρήσει στην εξαίρεση αυτών των περιοχών. Σε ανάλογη παρέμβαση προχώρησε και ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, ο οποίος με έκπληξη πληροφορήθηκε ότι εξαιρείται από την εξωτική η τοπική κοινότητα Βατολάκου, με συνέπεια την απώλεια σημαντικών εσόδων για τους αγρότες της περιοχής.